Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Survivor. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω ότι απάντησε ο Σώζων Παλαίστρος Χάρος σχετικά με το φλερτ με την Εύη Σαλταφερίδου. Στο πλατό λοιπόν της εκπομπής Γεια σου βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Σώζων Παλαίστρος. Μέσα σε όλα λοιπόν, ο πρώην παίκτης του Survivor All Star μίλησε και για τη συμμετοχή του στο reality επιβίωσης, ενώ παράλληλα ρωτήθηκε και για το φλερ του με την πρώην συμπαίκτριά του από την ομάδα των μαχητών, την Εύη Σαλταφερίδου. Όταν πήγα εκεί πέρα, νόμιζα ότι θα μπω μέσα σε μια παρέα. Αυτό που αντιμετώπισα ήταν τις προκαταλήψεις του Κωνσταντίνου Βασάλου. Αρχικά είναι φίλος με την Εύη από πάρα πολύ παλιά, πριν από το 2017, όταν ήταν ακόμη τα δοκιμαστικά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Εύη. Είναι παίκτρια, όμως με ηγητικές τάσεις. Και αυτό φαίνεται από το ότι πάντα αυτή μας μάζευε και μας μιλούσε για όλα, είπε αρχικά ο Σώζων Παλαίστρος. Στη συνέχεια λοιπόν ο πρώην παίκτης πρόσθεσε: εγώ αυτό που θα ήθελα ήταν να κάτσουμε μια ώρα στην παραλία όλοι μαζί και να μιλήσουμε, να δούμε γιατί η ομάδα έχει χάσει περίπου 8 έπαθλα και σε πολύ λίγο καιρό. Αυτό που αντιμετώπισα ήταν η κερδοσκοπία τους και το είδα ξεκάθαρα. Δεν είχε καμία σχέση με παλιά. Καμία σχέση. Τώρα, ακόμα και σε αυτά που λέγαμε μόνοι μας, ο ένας έδινε τον άλλον. Είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και ο ένας λέει πράγματα για τον άλλον πίσω από την πλάτη τους. Εγώ χαίρομαι που βγήκα από το παιχνίδι, γιατί είδα όλα αυτά όσα έχουν υποθεί πίσω από την πλάτη μου. Έχω τη συνείδησή μου καθαρή, περαστικά σε αυτούς που έμειναν μέσα και νομίζουν ότι κάνουν τηλεόραση. Τέλος, όταν η Μαρία λοιπόν Μπακοδήμου τον ρώτησε για το φλερ του με την Εύη, ο Σώζων Παλαίστρος Χάρος ξεκαθάρισε: δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Εύη. Δεν έχω φλερτάρει μαζί της ούτε ένα λεπτό από τη ζωή μου και δεν θα το έκανα. Αυτά λοιπόν είπε σε συνέντευξή του ο Σώζων Παλαίστρος Χάρος. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!